Εγώ θέλω να σας εξηγήσω ότι η υπηρεσία μας κάθε χρόνο δημιουργεί σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας του νομού Λαγκουνίας, όπως και φέτος για το 2014. Αρκετά από τα υδροφόρα οχήματά μας, όλων των υπηρεσιών του νομού, βρίσκονται σε κινησία λόγω ελαστικών και κυρίως λόγω βλαβών, παλαιότητας και αυτά. Γίνανε κάποιες κινήσεις από τις διοικήσεις της κάθε υπηρεσίας, με πολίτες, με συλλόγους και αυτά, και γίνανε κάποιες δωρεές σε κάθε υπηρεσία, είτε για λάστιχα είτε για κάποια βλάβη. Στις 26 αυτού είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Κόρινθο. Και είχαμε και ανοιχτή πυρκαγιά στην Πελάνα δικιά μας, την ΠΥ Σπάτης. Ζητήθηκε και μετακινηθήκανε δύο αυτοκίνητα για την ΠΥ Κορίνθου, που δεν είναι όμορος νομός. Με αποτέλεσμα να έχουμε και συμβάν το βράδυ της ίδιας ημέρας με το φορτηγό που κάει και μετάχερα, αν γνωρίζετε. Ναι. Λοιπόν, αποδυναμώθηκε όλη η υπηρεσία και σχεδόν ο νομός Λαγκουνίας, και την επόμενη μέρα, στις 27 έκτου, η υπηρεσία Σπάρτης είχε ένα αυτοκίνητο στον Ταΐγετο μισή τόνου και ένα αυτοκίνητο ενός τόνου 40 χρόνων στο Μπάρνονα. Μάλιστα. Για να αντιμετωπίσουμε το δασικό σύμπλεγμα αυτό, που είναι τεράστιο. Εμείς δηλαδή, να συνεισφέρουμε σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο, δηλαδή ξεγυμνώσαμε το νομό μας. Μάλιστα. Το ξεκινήσαμε. Και να φέρω ένα παράδειγμα περσινό. Έφυγε αυτοκίνητο από τη Σπάρτη και πήγε στη Ρόδο με 4 φιλολογίε μια εβδομάδα. Έφυγε αυτοκίνητο από τη Σπάρτη και πήγε στη Λιβάδια μαζί με αξιωματικό. Το ανάποδο γίνεται. Όσες φορές χρειαζόμαστε εμείς από όμορους νομούς αυτοκίνητα έρχονται αυτοκίνητα. Αλλά όχι αυτό το κακό που έγινε από την ΠΥΠΣΗ Σπάρτη. Μάλιστα. Όχι αυτό. Δηλαδή και όλες οι υπηρεσίες του νομού μας έχουν απόσταση από 45 μέχρι 70 χιλιόμετρα να στηρίξει μια υπηρεσία την άλλη, όταν θα έχουμε συμβάν μέσα στη Λακωνία, που είναι και πυρόπληκτο νομό δεύτερο όλη την Ελλάδα. Σε επίπεδο προσωπικού υπάρχουν ελλείψεις? Σε επίπεδο προσωπικού η Σπάρτη είναι σε καλύτερη κατάσταση από όλες τις άλλες υπηρεσίες. Αλλά οι άλλες υπηρεσίες του νομού, Γήθιο, Αρεόπολη, Μολάη και Κύθρα, έχουμε πρόβλημα. Βγήκε τώρα πρόσφατα, τέλος του μήνα του Ιουνίου, βγήκαν από τη σχολή 225 άτομα. Υπήρχαν μέσα και 3 Λάκκονες. Δεν ήρθε κανένας στη Λακωνία. Κανένας. Πήγαν όλοι Κρήτη, Ρόδο και Αθήνα. Αυτό γιατί γίνεται, πιστεύετε? Αυτό το αρχηγείο, η πολιτική ηγεσία, δεν ξέρω ποιος αποφασίζει. Τα Κύθυρα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ένα μεγάλο νησί, και έχουν μείνει 5 πυροσβέστες, δηλαδή 1,5 πυροσβέστες κάθε βάρδια, για να αντιμετωπίσουν το κάθε συμβάν του νησού. Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί πιο πάνω? Τα πάντα. Έχουμε ζητήσει τα πάντα, εγγράφως, έχουμε μιλήσει τα πάντα. Αποτέλεσμα δεν είχαμε. Και η απάντηση που παίρνετε? Δεν μας απαντάνε. Απλώς εμείς, σαν σωματείο, παλεύουμε και αγωνιζόμαστε ό,τι καλύτερο να γίνεται για τον νομό μας. Και αυτοκίνητα μας έχουν επιταχθούν, γιατί όπως γνωρίζετε, τα δικά μας αυτοκίνητα τα περισσότερα είναι παλιά. Ναι. Και το παλιό αυτοκίνητο βγάζει εύκολα ζημιές. Και μένει σε ακινησία. Και μέσα στην πυρική περίοδο και λόγω οικονομικής κρίσης, εφόσον δεν μπορούμε γρήγορα να ανταπεξέλθουμε στις ζημιές αυτές, άρα δεν έχουμε ούτε τα μισά αυτοκίνητα σε κίνηση. Κατάλαβα. Άρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα συμβάντα και τα προβλήματα όπως πρέπει. Μάλιστα. Ο πυροσβέστης θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά πρέπει να έχει τα κατάλληλα μέσα για να μπορεί να προσφέρει αυτό που ξέρει. Ναι. Μου θυμίζετε λίγο και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και η Αστυνομική Ένωση εδώ Λακωνίας, όπου πολλοί αστυνομικοί φεύγουν και πηγαίνουν στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο και ουσιαστικά αποδυναμώνεται και η Λακωνία, έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Στο εξής, τι άλλο να περιμένουμε? Υπάρχει κάτι, έχετε εξαντλήσει όλες τις κινήσεις που έπρεπε να κάνετε? Δεν ξέρω αν θα γίνει, να σας ενημερώσω. Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη μας έχουν πει θα έρθουν μερικά καινούργια οχήματα στον νομό Λακωνίας. Γύρω στα 10 οχήματα. Αυτό μπορώ να σας ενημερώσω. Να το δούμε πρώτα και πιστεύω να ξαναμιλήσουμε πάλι. Σίγουρα. Στους βουλευτές έχετε απευθυνθεί? Να συστήσουμε στους συμπολίτες μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ό,τι μπορούν καλύτερο και αυτοί να προσέχουν και ό,τι βλέπουν να επικοινωνούν με το 199. Μάλιστα. Στους βουλευτές έχετε απευθυνθεί εσείς? Όσο μπορούμε γρήγορα, δηλαδή να προλάβουμε το συμβάν στην αρχή, θα το προλάβουμε και θα το σβήσουμε. Εάν προχωρήσει με τη δύναμη που έχουμε αυτή τη στιγμή από αυτοκίνητα, θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί στους βουλευτές του νομού? Τα πάντα. Μάλιστα. Το γνωρίζουν και μάλιστα δεν έχουμε πάρει και απάντηση από μερικά πράγματα. Έτσι. Έχει περάσει ένας χρόνος. Εμείς έχουμε μιλήσει με τους βουλευτές εδώ και ένα χρόνο. Το Προεδρείο έχει πάει και στους 3 βουλευτές. Έχουν ενημερωθεί και γράφος και από κοντά. Κατάλαβα. Με τη φωτιά προχθές στη Βάθια Μάνης είμαστε εντάξει? Ναι. Ήμουν και εγώ κάτω. Είμαστε εντάξει. Ήταν γύρω στα 100 στρέμματα. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση από τον νομό μας και από τους συναδέλφους. Την προλάβαμε. Και είχαν και άλλοι από ό,τι έχει έρθει ένας συνάδελφος τώρα από τη Μάνη. Είχαμε και άλλοι τα κοκκινόγια χτες το βράδυ. Μάλιστα. Άλλα 100 στρέμματα. Έχει τεθεί υπό έλεγχο και αυτή? Ναι, και αυτή. Πώς βλέπετε μέχρι στιγμής την περίοδο, τη θερινή, θα έχουμε προβλήματα?
επειδή τα χορτάρια, αν έχετε δει, είναι άκοπα, το πρόβλημα είναι ότι στο χορτάρι η φωτιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Κατάλαβα. Μόνο αυτό. Μάλιστα. Μόνο αυτό. Κύριε Γιαννακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σταθμό σας που είστε κοντά στους πυροσβέστες και εύχομαι να συνεχίσετε να είστε κοντά. Να είστε καλά, εννοείται. Καλημέρα. Να λυθείτε τα προβλήματά μας, γιατί και εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε περισσότερο.